μοναστήρι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρους βρίσκεται στο χωριό Βραγκιανά και σε απόσταση 5 χιλιόμετρων από το κέντρο του. Είναι από τα μεγαλύτερα θρησκευτικά προσκυνήματα της Αργυθέας και των Αγράφων ευρύτερα. Κάθε χρόνο, και ειδικά κατά τους μήνες του καλοκαιριού, εκατοντάδες προσκυνητές από την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και από άλλες περιοχές προσέρχονται στο ιερό αυτό μνημείο. Είναι χτισμένο στους πρόποδες του βουνού Μερμιτζάλα και σε υψόμετρο 800 μέτρων σε τόπο μοναδικής γαλήνης και ομορφιάς, κατάφυτο από έλατα, πλατάνια, κέδρα και καστανιές. Η χρονολογία ίδρυσης της Μονής δεν είναι γνωστή και ούτε μπορεί να καθοριστεί επακριβώς. Οι τοιχογραφίες του ναού δεν αποτελούν σοβαρό βοηθητικό στοιχείο για τη χρονολόγησή του, γιατί έγιναν σε χρόνο μεταγενέστερο από την οικοδόμησή του. Ο σημερινός ναός δεν είναι αυτός που πρωτοοικοδομήθηκε και, πιθανόν, να μην έχει την αρχική του μορφή και στις ίδιες διαστάσεις. Αυτό αποδεικνύεται εμφανέστατα από επιγραφές που υπάρχουν στον Άρθικα και στον Κυρίως Ναό. Πάντως, το σχήμα του αρχικού ναού στη γενικότερη μορφή του δεν πρέπει να διέφερε κατά πολύ από το σημερινό. Κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας, το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης διαδραμάτισε ουσιαστικό ρόλο σε ολόκληρη την περιοχή. Οι καταστροφές όμως που υπέστη στο πέρασμα των αιώνων συντέλεσαν στο να μην διατηρηθούν επαρκή γραπτά μνημεία και μαρτυρίες. Η μεγάλη του ακμή τοποθετείται μεταξύ των ετών 1500 και 1700. Αυτό εύκολα μπορούμε να το συμπεράνουμε από στοιχεία που περιέχονται σε ξύλινους καταλόγους και διασώζονται και φέρουν τον τίτλο «Η πρόθεση της αγιασμένης μεταμορφώσεως». Στους ξύλινους αυτούς καταλόγους αναγράφονται ονόματα πολλών ηγουμένων και μοναχών. Επίσης, περιουσιακά στοιχεία της Μονής αποτελούμενα από κτήματα εκατοντάδων στρεμάτων με επαρκή καθορισμό των ορίων δικαιοδοσίας. Στην τελευταία ξύλινη επιφάνεια των καταλόγων αναγράφεται ευκρινώς πως όλα όσα περιέχονται σε αυτούς αποτελούν πιστό αντίγραφο από το πρωτότυπο βιβλίο της Μονής. Η αντιγραφή έγινε το 1625 και είναι συνοπτική. Δυστυχώς το πρωτότυπο βιβλίο, που προφανώς ήταν περγαμηνή και περιελάμβανε πολλά λεπτομεριακά στοιχεία, δεν διασώζεται. Ευδιάκριτο υπάρχει το κείμενο της δωρεάς μεγάλου κτήματος Τσιφλικιού που έκανε στη Μονή ο αρματολός Μπουκουβάλας το 1793 και το οποίο ο ίδιος είχε αγοράσει από Τούρκο Μπέι. Αρχικά το κτήμα το καλλιεργούσε η Μονή, ενώ στη συνέχεια το δόρισε σε μερικές οικογένειες προσφύγων. Στη θέση του σήμερα υπάρχει συνοικισμός στον οποίο διαμένουν πλέον των 200 κατοίκων. Για την ιστορία της Μονής μεταξύ των ετών 1500 και 1800, τα στοιχεία που αξιολογώντας τα μπορούμε να οδηγηθούμε σε σωστά συμπεράσματα είναι ελάχιστα. Αυτά συνάγονται από την ανάγνωση των επιγραφών που υπάρχουν στις τοιχογραφίες και στα οποία θα αναφερθούμε. Η μεγάλη παρακμή αρχίζει το έτος 1862. Ομάδα Τουρκαλβανών από την Ήπειρο εισήλθε από παράθυρο του τείχους της δυτικής πλευράς και κατέσφαξε τον ηγούμενο Κωνσταντίνο και τους μοναχούς. Μετά τη σφαγή, το μοναστήρι λαιλατήθηκε, πολύτιμα σκεύη και άλλα αντικείμενα αρπάχτηκαν και πολλά χειρόγραφα βιβλία καταστράφηκαν. Υπάρχει ολόκληρη αλυσίδα παραδόσεων που πλέκονται γύρω από τη Μονή. Στοιχείο που συνηγορεί στο να παραδεχτούμε ότι η Μονή γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής είναι τα ερείπια πολλών κελιών, υπογείων φούρνων, πυμνιοστασίων, υδρομήλων, υδρευτικού δικτύου και αποθηκών, στις οποίες βρέθηκαν χάλκινοι και ξύλινοι κάδοι μεγάλης χωρητικότητας που προφανώς χρησιμεύσαν για την τοποθέτηση γεωργικών καρπών και προϊόντων. Πάνω στα ερείπια κτίστηκαν και εξακολουθούν να κτίζονται σύγχρονα κελιά. Τα σωζόμενα κελιά, όπως αρχικά κατασκευάστηκαν από αρχαιολογικής πλευράς,
δεν παρουσιάζουν κανένα ενδιαφέρον. Ένα άλλο βάσιμο στοιχείο είναι ότι το μοναστήρι της Μεταμορφώσεως δέσποζε σε ολόκληρη την περιοχή και είχε άμεση σχέση με το μοναστήρι της Σπηλιάς, που κτίστηκε το 1064 και απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα στην ανατολική πλευρά των Αγράφων. Στους ξύλινους καταλόγους της Μεταμορφώσεως αναγράφονται ονόματα μοναχών που μετέβαιναν στη Σπηλιά για να επιλύσουν διαφορές της μονής, κυρίως κτηματικές, ή να αναλάβουν την ηγουμενία της. Το μοναστήρι της Μεταμόρφωσης βρισκόταν υπό την εποπτεία της Επισκοπής Ραδοβισβίου, που υπαγόταν στη Μητρόπολη Λαρίσης. Σε απόσταση 7 χιλιόμετρων σώζεται παρεκκλήσιο που φέρει το όνομα Επισκοπή και ήταν η έδρα του Επισκόπου Ραδοβισβίου. Σήμερα, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Βραγιανών, υπάρχει εγκατεστημένη μοναχική κοινότητα αποτελούμενη από δύο μοναχούς, τον πατήρ Λεόντιο και Αναστάσιο. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες για την συντήρηση και ανάδειξη του ιερού προσκυνήματος.